στο βήμα το Διονύση Τεμπονέρα να μας μιλήσει για τα επόμενα βήματα για την κοινωνική ευημερία. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί μέρος ενός ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου, κοστολογημένου και τελικά πολιτικά αναγκαίου σχεδίου που μπορεί να δώσει διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Η απελθούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στοχοποίησε και απαξίωσε συνειδητά το κοινωνικό κράτος, με αποτέλεσμα αυτό να υποβαθμιστεί και να διαραγεί ο προστατευτικός του χαρακτήρας. Η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία δεν μπορεί στη σύγχρονη εποχή να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο από τη σκοπιά των δαπανών. Η οικονομική ανάπτυξη και η είσοδος σε έναν ανωδικό κύκλο δεν μπορεί να γίνει παρά με όρους κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε, ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Σύγκληση υποχρεωτικά περιλαμβάνει την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Προστασίας που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Φίλες και φίλοι, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας παρουσιάζει φαινόμενα κατάρρευσης και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η υγεία των πολιτών διατρέχει κίνδυνο. Το ΕΣΥ ακροτηριάζεται και χάνει το δημόσιο χαρακτήρα του. Η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών στέλνει πελατεία στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ η υποστελέχωση και η απαξίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και υπηρεσιών συνεχίζεται παρά τα σκληρά διδάγματα της πανδημίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι θα σταματήσει την εξέλιξη αυτή και υπόσχεται να ανασυγκροτήσει και να ενδυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα. Γι' αυτό αποκαθιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ με ακύρωση των νόμων της Νέας Δημοκρατίας για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναβαθμίζουμε μισθολογικά τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζομένους του ΕΣΥ με εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ και προβλέπουμε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των νοσηλευτών. Θεσμοθετούμε νέα δέσμη κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ με ειδική μέρημνα για τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για τις ειδικότητες σε έλλειψη και τα άγωνα τμήματα και τις κλινικές σε όλη τη χώρα. Μονιμοποιούμε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, επικουρικούς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε. Υλοποιούμε 15.000 στοχευμένες προσλήψεις σε βάθος τετραετίας με παράλληλη θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης κάλυψης των κενών θέσεων λόγω συνταξιοδότησης. Ενισχύουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με στόχο τη λειτουργία 380 τοπικών μονάδων υγείας σε όλη τη χώρα σε βάθος τετραετίας. Ενισχύουμε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού με την αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ. Εφαρμόζουμε καθολική ψηφιοποίηση της υγείας με ενιαίο σύστημα για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σαν τρόπο εφαρμογής ενιαίας και ελεγχόμενης πολιτικής πρόσληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικών πρωτοκόλων που αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα. Ανασυγκροτούμε τον ΕΟΔΗ με πραγματικά επιστημονικό, σε ένα πραγματικά επιστημονικό και διάφανο οργανισμό ελέγχου νοσημάτων. Για όλα τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, αυξάνουμε τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία με στόχο την πραγματική σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βάθος τετραετίας.
Πηγαίνω στο επόμενο βήμα, το βήμα της δημόσιας παιδείας. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές Μητσοτάκη και Ραμαίος στηρίχτηκαν στην υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας και στην προώθηση της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν στρατηγικούς στόχους του προγράμματός μας, ώστε το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο να πάψουν να αποτελούν ένα εξεταστικό κέντρο που συνδέεται με την αγορά και να αποτελέσουν αυτό που πραγματικά θέλουμε. Ένα συμπεριληπτικό, δημοκρατικό, δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα για όλες και όλους. Πώς το επιτυγχάνουμε λοιπόν αυτό? Προχωρούμε σε διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στο 80% των θέσεων που σήμερα καλύπτονται από αναπληρωτές. Διπλασιάζουμε σε βάθος τετραετίας τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Καθιστούμε δωρεάν τη φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ προβλέπουμε ειδική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων. Επαναφέρουμε το σύστημα εισαγωγής πράσινων και κόκκινων σχολών που παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πανεπιστήμιο μόνο με την απόκτηση του απολυτηρίου. Επαναφέρουμε τη λειτουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών, όπου θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και θα παρέχουν επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Φίλες και φίλοι, καταργούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα πανεπιστήμια, για να σταματήσουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Καταργούμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν έχει καμιά δουλειά η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Για όλα τα παραπάνω και ακριβώς για να επιτύχουμε τη σύγκληση, αυξάνουμε τις δαπάνες για την παιδεία με στόχο να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βάθος τετραετίας. Φίλες και φίλοι, πέρα από την υγεία και την εκπαίδευση, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κεντρικό πυλώνα στρατηγικής για την εξάλληψη των ανισοτήτων. Στον αντίποδα των παροχημένων απόψεων που θέλουν το κράτος πρόνοιας να αφορά μόνο τους ακραία φτωχούς, στη δική μας αντίληψη στοχεύει στο να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες, σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Δημιουργούμε λοιπόν συνθήκες ασφάλειας για όλους, με ισχυρή κοινωνική προστασία. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε τις μητέρες. Αποδίδουμε σε 900.000 γυναίκες το επίδομα μητέρας, το οποίο θα λαμβάνουν από τη γέννηση του παιδιού τους μέχρι τα 24 χρόνια, ανεξαρτήτως σπουδών και από τη συντάξιμη ηλικία και εφόρου ζωής. Αυξάνουμε το επίδομα μητέρας για δεύτερο παιδί και διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του. Εξισώνουμε την άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, επεκτείνουμε το επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες από τους 4 στους 9 μήνες. Τέλος, καθιερώνουμε άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες. Μέρημνά μας είναι να φροντίσουμε το παιδί. Γι' αυτό το λόγο εξασφαλίζουμε δωρεάν ένταξη όλων των παιδιών σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς με διευρυμένο ωράριο. Χορηγούμε δωρεάν 680.000 σχολικά γεύματα καθημερινά σε όλα τα παιδιά του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Εξασφαλίζουμε δωρεάν άθληση σε 500.000 παιδιά Δημοτικού Σχολείου, σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους. Ενισχύουμε τέλος τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας που μεριμνούν για τα περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιού.
Φίλες και φίλοι, είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι εγγυόμαστε την ενεργό κοινωνική ένταξη των αναπήρων και των ηλικιωμένων. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας. Για το λόγο αυτό αυξάνουμε τα επιδόματα αναπηρίας κατά 20%. Εξασφαλίζουμε προσωπικό φροντιστή ή βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες του αναπήρου ατόμου και εργαλεία αξιοπρέπειας σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις. Μεταρρυθμίζουμε το σύστημα διάγνωσης και πιστοποίησης με ενίσχυση των κέντρων ελέγχου και πιστοποίησης αναπηρίας και στελέχωσής τους με τις κοινωνικές ειδικότητες που πρέπει. Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα σε όλα τα κτίρια δημόσιας χρήσης εντός τετραετίας. Εκπονούμε και εφαρμόζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 20 πλήρως προσβάσιμων γειτονιών. Τέλος, δημιουργούμε ψηφιακά κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων σε κάθε Δήμο για αξιοπρεπή και ασφαλή ζωή. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ζούμε μια πραγματικότητα που έχει καταντήσει αβίωτη. Και απέναντι σε αυτή την αβίωτη πραγματικότητα που δημιούργησε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αντιτάσσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική με ένα πρόγραμμα ανάταξης της ελληνικής οικονομίας με στόχο τη δημοκρατική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε μαζί μια δίκαιη κοινωνία, μια κοινωνία με ευημερία για όλους.